η αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα όσα υπενθύμισε ο κ. Βενιζέλος για το αντιμνημονιακό λαϊκιστικό παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε, είναι μια εικόνα που διαψεύει τη βεβαιότητα της κυβέρνησης ότι θα έχουμε σύντομα εκλογές. Βρωμάει εκλογές. Νομίζω ότι βεβαίως και υπάρχουν δυσκολίες στις συνεννοήσεις της κυβέρνησης με την Τρόικα. Και οι δυσκολίες αυτές προκύπτουν από το γεγονός ότι μια πειθαρχική κυβέρνηση επί τόσο καιρό, τώρα που φτάνει στις εκλογές, πρέπει να πει ότι κάτι μπορεί να διεκδικήσει, κάτι μπορεί να κάνει, να το πει. Πρόκειται για μια διαπραγμάτευση εικονική, η οποία εκτός των άλλων στηρίζεται σε μια αποσταθεροποιημένη πολιτική κατάσταση. Γιατί η εικόνα, ο Υπουργός Οικονομίας ο κ. Χαρδούβελης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να κάνει δηλώσεις δίκαιου διαγγέλματος, που στην ουσία να κάνει, να συνιστά, όπως λέει, ψυχραιμία στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό και στον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, δεν είναι άλλος, να λέει ότι δεν χρειάζονται λεονταρισμοί και ότι πρέπει να αφήσουμε τους λεονταρισμούς που γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή, μια ρητορική η οποία δεν προσυδειάζει όταν τη λέει ο Υπουργός Οικονομικών σε Υπουργό Οικονομικών προς την αντιπολίτευση, αλλά προς άλλους, προς την κυβερνητική παράταξη. Και να αναγκάζεται μετά και ο κύριος Βενιζέλος να καλύπτει τη δήλωση αυτή. Δηλαδή, υπάρχει μια αποσταθεροποίηση, μια αποσάρθρωση λαϊκή, μια έλλειψη δημοκρατικής νομοποίησης κυβέρνησης, η οποία, βάσει τις μεγάλες δυσκολίες που η κυβέρνηση οδηγεί σε μια αποδιάρθρωση του κυβερνητικού σχήματος. Δεν θέλω να προτρέξω. Νομίζω ότι μεθαύριο θα κατευθεί ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός είναι ένα δείγμα της κυβερνητικής πολιτικής σκληρής λιτότητας. Όλα τα λένε για να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Την Παρασκευή έχουμε προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός έχει δεσμεύσεις σκληρές λιτότητας. Μπορείτε να τις κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, αυτές τις δεσμεύσεις. Ναι, θα τις κουβεντιάσουμε. Δεύτερον, η πιστωτική γραμμή που συζητείτε για να δοθεί έχει προαπαιτούμενα. Τα παλαιά να υλοποιηθούν, οι δεσμεύσεις μνημονιακές και νέα προαπαιτούμενα. Είτε αυτά είναι το lockout, είτε αυτά είναι το θέμα των απολύσεων στο δημόσιο, είτε αυτά είναι το θέμα του ασφαλιστικού στη λεγόμενη διοικητική του μορφή, που στην ουσία σημαίνει μόνιμο μηχανισμό μείωση των συντάξεων, είτε αυτά είναι τα ζητήματα που αφορούν ένα σωρό από συσσαγωγικά διαρθρωτικές, όπως λένε, αλλαγές. Που στην ουσία σημαίνει μια εμπέδωση του μνημονιακού μοντέλου στη χώρα μας. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε. Και τελευταίο θέμα και τελειώνω. Ναι, και θέλω να σας ρωτήσω γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις. Τα θέματα αυτά ο Σαμαράς έχει μια τακτική, αφού δεν μπορεί να τα βρει με τους εισαγωγικά υπαλλήλους, να τον κουβεντιάζει με τον προϊστάμενο, πολιτική τηλεδιαπραγμάτευση, με την κυρία Μέρκελ. Και προβλέπω, δεν έχω πληροφορίες, ότι το θέμα θα λήξει στη Σύνοδο Κορυφής 18 Δεκεμβρίου, αφού καταθέτει, επαναλαμβάνω, τον. Ο προϋπολογισμός και υπάρχουν δεσμεύσεις για τον προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας, εκεί θα δούμε το θέατρο να τελειώνει. Ναι. Τώρα θα μου πείτε, και τελειώνω με αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, και αυτός ο καυγάς μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ θα τελειώσει, μα ακούστε, σε προεκλογική περίοδο πρέπει οι συνέτεροι να βρουν μια πιο φυσιολογική θέση. Δεν θα πάνε μαζί στις εκλογές. Πρέπει να παίξουν διαφορετικούς ρόλους. Ναι. Άρα. Εκεί βρισκόμαστε. Άρα είναι σικέλετε, αυτό λέτε. Λέω ότι είναι θέμα, θέμα επιβίωσης. Αυτοσυντήρησης. Ναι, αυτοσυντήρησης και επιβίωσης προσωπικής του κύριου Σαμάρα και του κυρίου Λόγω των εκλογών που έρχονται. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εσείς βλέπετε εκλογές πριν, πριν την προεδρική εκλογή. Δεν το αποκλείεται αυτό. Είναι θέμα εξέλιξης. Μία ερώτηση να σας κάνω. Πάντως, το 180 που ανοίγει τώρα σαν θέμα και εμφανίζονται κάποιοι να κολλάνε πάνω στην πλειοψηφία κλπ. Είναι μια ιστορία όπου ανοίγουν όλα τα θέματα τώρα. Για να δημιουργήσουν μια εικόνα μια συνολικής εσωτερικής και ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης. Μάλιστα. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Ο κ. Μιχελάκης έπραξε άριστα, κατά τη γνώμη μου, που έγραψε αυτό το άρθρο και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να πάρει τον κύριο Τσίπρα τηλέφωνο. Ο κ. Παπάς έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έχει πει ο κ. Παπάς. Εμένα με ενδιαφέρει ο αρχηγός του κόμματος, γιατί αυτός εκφράζει το κόμμα. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στη Βουλή. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Η αίσθησή σας πια, είστε διευθυντής της εφημερίδας Αυγή, είστε μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Παρακολουθείτε τα πράγματα πάρα πολλά χρόνια και έχετε εμπειρία για την πολιτική. Εάν τηλεφωνούσε ο Σαμαράς τον κύριο Τσίπρα τηλέφωνο να πιούν ένα καφέ και να κουβεντιάσουν, η αίσθηση που έχετε ποια είναι? Θα πήγαινε ο κύριος Τσίπρας ή θα πήγαινε και θα του έλεγε παρετήσω Αντώνη και θα γινόταν ένας χαμός στην κουβέντα? Δεν γίνονται συναντήσεις για τηλέφωνα με διάφορους που είναι εδώ πέρα πρόθυμοι. Είναι θεσμοί και ο ένας και ο άλλος, πρωθυπουργός για την αντιπολίτευση. Θα μιλήσουν και θα δουν. Πάντως υπάρχει ένα μείζον θέμα.
Για να μην κουρεύει. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει η συνάντηση δεν εξαρτάται από μία δήλωση κάποιου στελέχου τρίτου. Βεβαίως. Έτσι, μπράβο. Αυτό θέλω να το καταλάβω. Θέμα. Η πολιτική διαφωνία στο θέμα τη λιτότητα και η πολιτική διαφωνία στο θέμα του δημόσιου χρέου. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για συνεννόηση στο θέμα του χρέου, που είναι κρίσιμο θέμα, προϋποθέτει ότι θα αναγνωρίσουμε όλοι πως το χρέο δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Δεν είναι βιώσιμο. Και δημοσιονομικά και κοινωνικά. Θέλω να η κυβέρνηση έχει άλλη γραμμή. Έχει άλλη γραμμή. Κύριε Φίλη, και εσάς και τον κύριο Στρατούλη, έχω να το ρωτήσω πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.